Κυρία Ακτενά, θέλω να μου πείτε και για το πρόγραμμα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Γιατί βλέπετε ότι έχουν ανοίξει πάρα πολλές συζητήσεις και έχει ανοίξει βέβαια και μια συζήτηση να βάλουν κάτω τα προγράμματα, να δουν αν μπορεί να υπάρξει μια σύγκληση για δημιουργία συγκυβέρνηση. Σας αφορά εσάς αυτή η συζήτηση? Όπως έχουν πει άλλοι για μας, τα προγράμματά μας δεν είναι συνθέσιμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει τοποθετηθεί από καιρό και έχει πει ότι το κύριο δίλημα σε αυτές τις εκλογές δεν είναι η σταθερή κυβέρνηση της επόμενης ημέρας, αλλά είναι η ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση της επόμενης ημέρας. Και γιατί το λέμε αυτό? Ήδη άκουσα εδώ για κοστολογημένα προγράμματα, για την ακρίβεια που ταλαιπωρεί τα νοικοκυριά, τις λαϊκές οικογένειες. Ό,τι και να λένε τα άλλα κόμματα, όσο και να πλειοδοτούν για την επόμενη ημέρα, ένα είναι σίγουρο. Η λαϊκή οικογένεια θα έρθει αντιμέτωπη με τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τα πλεονάσματα που θα απαιτήσει το Σύμφωνο Σταθερότητας, με τα χαράτσια της πράσινης ανάπτυξης που πρόσφατα ψηφίστηκαν και άλλα στην Ευρωβουλή. Άρα λοιπόν και σε αυτά δεν υπάρχει κάποια διαφωνία από κανένα από τα άλλα κόμματα. Συνεπώς, όντως, τα προγράμματά μας δεν είναι συνθέσιμα. Αυτό που λέμε εμείς είναι απέναντι στη λέλαπα που έρχεται με σιγουριά την επόμενη μέρα και ήδη ακούσαμε και τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας να παρεμβαίνει για να βάλει φρένο στην πλειοδοσία των ταξιμάτων και να λέει ότι κρατηθείτε λίγο, τα πράγματα θα είναι δύσκολα την επόμενη μέρα. Άρα λοιπόν, αυτό που καλούμε το λαό να κάνει είναι να ενισχύσει το ΚΚΕ, να το αναδείξει δυνατό στην κάλπη, ώστε να οργανωθεί αντίσταση μέσα και έξω από τη Βουλή, για να μπορέσουμε να σταθεί ο λαός όρθιος την επόμενη μέρα. Εσείς έχετε κατηγορηθεί από την αξιωματική αντιπολίτευση με αυτό το περίφημο, εντάξει, πολύ πίσω, το είδαμε όμως ξανά, το τι πλαστήρας τι παπάγος, ότι κρατάει το ΚΚΕ σαν στρατηγική απέναντι σε ανάλογες προτάσεις. Πώς απαντάτε σε ανάλογες προτάσεις για να δώσετε ανοχή, να συζητήσετε, να μπείτε σε μια κυβέρνηση? Καταρχήν να ξεκαθαρίσω, το έχουμε πει πολλές φορές, καμία ανοχή, καμία συμμετοχή. Το είπα και πριν, η θέση μας είναι στην αντιπολίτευση να είμαστε ισχυρή φωνή του λαού μέσα στη Βουλή. Mm-hmm. Ωστόσο, η ανταλλαγή και η αμέσως προηγούμενη, όσο και πριν για την κοστολόγηση, δείχνει ακριβώς αυτό που είπαμε και λέμε όλο αυτόν τον καιρό, ότι υπάρχει στρατηγική σύγκληση μεταξύ των κομμάτων και των υπόλοιπων κομμάτων και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η αγωνία του πώς και με ποια σύνθεση, με ποιο μείγμα θα προκύψει μια κυβέρνηση την επόμενη μέρα, την οποία φυσικά όλοι θέλουν να είναι σταθεροί. Αυτό τι σημαίνει? Μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να επιβάλλει μέτρα χωρίς αντίσταση, χωρίς αντίδραση από κάτω. Που, εξ ονόματος των οποίων βέβαια κυβερνάει αυτή η κυβέρνηση. Δεν θα πούμε, ποτέ δεν έχουμε πει και το έχουμε και αυτό επαναλάβει, δεν είναι ίδια τα κόμματα. Αν ήταν ίδια θα ήταν ένα κόμμα. Mm-hmm. Και το ίδιο το σύστημα, το δικοματικό όπως θέλετε πείτε το, έχει ανάγκη από κόμματα με διακριτά χαρακτηριστικά. Ήδη ακούσαμε ότι η επιβολή του μνημονίου τα προηγούμενα χρόνια από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν επιτυχία, γιατί τα κατάφερε, ακούσαμε τώρα. Επίσης, το ΠΑΣΟΚ που έχει καταδικαστεί στην μνήμη του ελληνικού λαού και φέρει το βάρος της εισόδου στα μνημόνια μαζί με την κυβέρνηση της Δημοκρατίας και οι οποίοι κατάφεραν και βρήκαν κοινό τόπο να κυβερνήσουν πριν 10 χρόνια, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε κοινό τόπο να κυβερνήσει με τους ΑΝΕΛ πριν μερικά χρόνια. Και μετά και από αυτά που ακούσαμε σήμερα εδώ πέρα, είναι νομίζω σαφές ότι υπάρχει κοινός τόπος, παρά τις διαφορές τους, τα κόμματα αυτά να τα βρουν μεταξύ τους και να φτιάξουν την κυβέρνηση που επιθυμούν. Χωρίς εσάς πάντως. Χωρίς εμάς, γιατί αυτά που θα επιβάλλουν δεν είναι μέτρα τα οποία θα είναι σε φιλολογική κατεύθυνση. Και έχουμε πει ότι το ΚΚΕ δεν πρόκειται να συμμετέχει σε καμία κυβέρνηση η οποία είναι αντιλαϊκή. Κυρία Ακτενά, για πείτε μου εσείς για ποιο λόγο να ψηφίσει κάποιος ΚΚΕ. Πριν λίγες μέρες, οι φοιτητές ανέδειξαν πρώτη δύναμη την πανσπουδαστική. Διαφωνούμε. Είναι μια λαμπρή ευκαιρία την Κυριακή που μας έρχεται ο λαός να τολμήσει το βήμα, να αναδείξει ένα ισχυρό ΚΚΕ για να έχουμε μια ισχυρή αντιπολίτευση την επόμενη μέρα απέναντι σε αυτά που έρχονται και να ξεκινήσουμε με τη συμμετοχή μας στην αυριανή συγκέντρωση στο Σύνταγμα, όπου θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής, σύντροφος Δημήτρης Κουτσούμπας, στις 8 η ώρα το βράδυ, να βουλιάξει το Σύνταγμα.